Ο συνάδελφο διευθυντή από το ποντίκι.gr. Καλώς τον, γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τώρα που επέστρεψε ο Στράγωνος Κασιλάκης και είναι όλο το πολιτικό προσωπικό στη χώρα, θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Και έρχονται τα πράγματα στην... Πριν πούμε στην ουσία της πολιτικής, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε δει δυστυχώς πάρα πολλά γεγονότα με διάφορους χούλιγκανς, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, που κάνουν βόλτες στη χώρα. Πώς γίνεται πάντα να ερχόμαστε κατόπιν εορτής και να λέμε δεν θα ξαναγίνει, αλλά να κάνουν τόσο βόλτα? Δηλαδή, το είδαμε ξανά στη Θεσσαλονίκη χθες. Είχαμε δει τη δολοφονία του Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε δει τη δολοφονία του Άλκη. Τι δεν γίνεται σωστά? Και σοκάρει το χθεσινό, Αλέξανδρε, πρέπει να σου πω. Γιατί αν δει κανείς την κατασχετική από όπλα, ναι, ή εκτός εισαγωγικών μέχρι και τσεκούρι, αντιλαμβάνεται κανένας ότι δεν βάζουν μυαλό κάποιοι. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται πολιτική βούληση και διαρκής προσπάθεια, διότι όταν περιοριζόμαστε σε καινού περιεχομένου εξαγγελίες, ενώ από την πλευρά της πολιτείας. Δεν είναι το σημερινό προφανώς το πρόβλημα, αλλά μιλούμε για τώρα. Με δεδομένο ότι έχουμε θρυνήσει ανθρώπους και όλες τα τελευταία λίγα χρόνια. Όταν λοιπόν περιοριζόμαστε σε τέτοιου είδους επικοινωνιακές ανακοινώσεις και δεν μπαίνουμε στο βάθος του προβλήματος, δυστυχώς δεν θα βρούμε ποτέ άκρη. Ναι. Χρειάζεται αντιμετώπιση του χουλιγανισμού και της οπαδικής βίας στη ρίζα του και με τη διάλυση αυτών των συνδέσμων, αλλά και με ό,τι έχει ακολουθηθεί στο εξωτερικό. Δεν θα ανακαλύψουμε εμείς στην Αμερική σε αυτό. Και όσοι είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι και αγαπάμε το άθλημα, και όχι μόνο, έχουμε δει τι γίνεται στο εξωτερικό. Βεβαίως και στο εξωτερικό, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν ακραίες εκδηλώσεις βίας, υπάρχουν σοκαριστικά πράγματα, αλλά υπάρχουν και καλά παραδείγματα. Νομίζω από τα καλά παραδείγματα πρέπει να πάρουμε. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Τελειώνει το θέμα μετά από λίγες μέρες, αφότου υπάρξει το όποιο πρόβλημα, μέχρι και τραγωδία όμως, αυτό είναι το θέμα. Και μετά πάμε παρακάτω μέχρι να ξεκινήσουμε. Και βεβαίως να έρθουν οι διοικήσεις πρώτων ευθυνών τους. Είναι το πρώτο και το σοβαρό θέμα, κατά τη γνώμη μου. Συμφωνώ. Πρέπει οι διοικήσεις των ομάδων που έχουν το προϊόν, αν θες. Απλά τα γεγονότα πλέον τα βλέπουμε στη μέση του δρόμου, δεν τα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα. Ακόμα και αυτό που λέει η αστυνομία, ότι εμείς δεν μπορούμε να φυλάμε τα γήπεδα και να βάλουν ιδιωτικούς να φυλάνε τα γήπεδα, είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Μιλάμε για μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Το είδαμε δηλαδή, που δεν είναι να το περιγράψουμε περισσότερο. Εγώ θα έβαζα και άλλη μία πλευρά, γιατί βλέπουμε αυτές τις μέρες και άλλα πράγματα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί όλη η ακραία βία, η εξτρεμιστική βία. Σωστό. Και ειδικά να χτυπηθεί η διασύνδεση της ακροδεξιάς και ακροδεξιών οργανώσεων. Αυτή η διασύνδεση πρέπει να χτυπηθεί, διότι από εκεί και μετά φτιάχνεται, αν το αφήσεις αυτό, φτιάχνεται ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με το τι ώρες θα το βλέπουμε, ούτε με τις περιοχές, ούτε με τίποτα. Θα το βλέπουμε παντού, συνέχεια, πάντα και οποιαδήποτε ώρα. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής, πάμε για να κερδίσουμε τον χρόνο. Για αρχή στο ψήφισμα του ΟΗΕ, που η Ελλάδα απήχε και αυτό όλο δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις. Που ουσιαστικά δεν ήταν απλά μια αποχή, και ας προσπαθεί η κυβέρνηση να το περάσει. Δημιουργική μια δημιουργική αποχή. Στάση. Δημιουργική δεν ήταν αποχή. Μια δημιουργική στάση κατά εμάς. Η κυβέρνηση επέλεξε, το είδαμε και στις ενημερώσεις που έκανε τις άτυπες στη συνέχεια, τα non-paper, επέλεξε πολύ συνειδητά να πάει με τη μία πλευρά. Να μην υιοθετήσει δηλαδή ένα ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, και το οποίο πραγματικότητα δηλαδή αφορούσε τη διευκόλυνση, να το πούμε έτσι, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια περιοχή που όσο περνούν οι ώρες βλέπουμε ότι μετατρέπεται σε εκατόμβη νεκρών άμαχων ανθρώπων,
παιδιών, γυναικών, που δεν έχει κανένα νόημα όλη αυτή η σφαγή, διότι δεν αντιμετωπίζει έτσι κι αλλιώς, δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή να το συζητούμε. Όχι τώρα, μιλάμε πια ότι αδειάζουν τη λωρίδα της Γάζας. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Την ισοπεδώνουν και την αδειάζουν από κόσμο. Ακριβώς. Δεν έχει. Δεν θα μπορούσε ποτέ να βρει κανένα νόημα σε αυτό. Αλλά γίνεται με τέτοιο αποτρόπαιο και προκλητικό τρόπο ο Αλέξανδρος και η Ευαγγελία, που πραγματικά απορεί κανείς πώς στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε όλο αυτό το σκηνικό με τον Γκουτέρες, που καταδίκασε όλη αυτή την τραγωδία, την επίθεση που εκτελήσεται, την τραγωδία για τους άμαχους, και δέχτηκε την επίθεση από το Τελαβίβ, αυτή την ικανή επίθεση, παρόλα αυτά αφήνεται ο ΙΕ χωρίς και τη δική μας συνδρομή. Νομίζω ήταν μια συνειδητή προσπάθεια μαζί με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εθελοτυφλούν για διάφορους λόγους. Ενδεχομένως κρίνεται αυτή την ώρα με πολύ κοινικό τρόπο τι συμφέρει τους φίλους μας τους Αμερικανούς. Περιμένουμε το συνέδριο να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Προφανώς. Στο ραντεβού που... Ναι. Ναι. Όχι, πήγα να σε ρωτήσω αν περιμένεις κάτι από το ραντεβού που ανακοινώθηκε μεταξύ Μητσοτάκη και Κασελάκη την Τετάρτη. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πάρτι των φωτογράφων. Ναι, αλήθεια. Δεν περιμένω κάτι ουσιαστικό. Δεν περιμένω κάτι ουσιαστικό. Είναι μια εθιμοτυπική συνάντηση. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον βεβαίως για τα παραπολιτικά. Είναι μια συνάντηση με πολύ ενδιαφέρον από την άποψη ότι μιλούμε για τους δύο κεντρικούς πολιτικούς παράγοντες του τόπου, δηλαδή τον Πρωθυπουργό. Οι οποίοι θα συναντηθούν στη Βουλή, μάλλον ποτέ, τουλάχιστον αυτή την τετραετία, και τους θα αλλάξει κάτι δραματικά. Ναι, ακριβώς. Θα έχουμε ακριβώς αυτό, Αλέξανδρε. Έχουμε αυτή την παραδοξότητα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όση πολιτική σημασία έχει δηλαδή αυτή η παραδοξότητα, ότι θα τα λένε μόνο ατύπως μέσα στη Βουλή. Ναι. Κατά αυτόν τον τρόπο που το κανονίζουν αύριο. Νομίζω καλό είναι αυτό πάντως να τα λένε. Προφανώς. Γιατί ξέρεις, και αυτή η απουσία πολιτικού διαλόγου, επαφής, να σηκωθεί ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν βοηθά. Διότι βλέπαμε, συζητούμε, νωρίτερα ακριβώς συζητούσαμε για ένα τεράστιο εθνικό θέμα, ενώ ένα θέμα μείζονος σημασίας για την εξωτερική μας πολιτική. Βέβαια. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν περάσει από τη Βουλή, να έχουν συζητηθεί πριν φτάσουν να χαραχθούν γραμμές εξωτερικής πολιτικής που θα μας ακολουθούν για χρόνια, γιατί δεν είναι κάτι που θα σβήσει μέσα σε μια εβδομάδα. Θα έπρεπε να είναι μια συζήτηση που θα την έπρεπε να την έχουμε κάνει και στη Βουλή. Όσο επιτρέπει η ασφάλεια και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θα έπρεπε να γίνει και στη Βουλή. Και στη Βουλή θα έπρεπε να γίνει. Με την ευκαιρία να σημειώσω το εξής σε σχέση και με το προηγούμενο, δηλαδή ότι η εθνική γραμμή δεκαετίες τώρα είναι σίγουρα και να συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού στο πλαίσιο Βέβαια. Της δημιουργίας και αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Μία δέσμευση διεθνής και ένας διεθνής και όχι μόνο στόχος έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως εξαιτίας της κυβέρνησης Νετανιάχου, που είναι και ισχυρή και ισχυρός παίκτης στην περιοχή, όπως είναι να το κάνουμε, και εμείς ως χώρα δεν πρέπει αυτό να το εγκαταλείψουμε στο διπλωματικό πεδίο, έτσι όπως το προσπαθούσε η χώρα όλα αυτά τα χρόνια με τις στενές σχέσεις που υπήρχαν και που βοηθούσαν στην βελτίωση των σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο ρόλο της χώρας μας ως σταθεροποιητικός παράγοντας ειρήνης, φιλίας σε όλη αυτή την περιοχή. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.